Τα επιχειρήματα για τη διαδικασία που αποφασίζεται το κατεπήγον είναι κατά βάση προσχηματικά. Τι επιχειρείτε με αυτή τη διαδικασία? Να περιορίσετε έως και να εκμεδενήσετε τη δυνατότητα γνώσης του περιεχομένου, αντίδρασης, έκφρασης γνώμης και διεκδίκησης αλλαγών από τα κόμματα και βέβαια από τους αντίστοιχους φορείς. Είναι επιλογές που δεν θα σταματήσουν να αξιοποιούνται για να ικανοποιούνται απαιτήσεις επιχειρηματικών ομίλων, μηχανισμών στήριξης του συστήματος και άλλων δεσμεύσεων. Η επιλεκτική πρόσκληση, γιατί απρόσκληση δεν ήταν, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή κατά τη συζήτηση επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών. Ποιο ήταν το επιχείρημα? Χιλιάδες υποψήφιοι οδηγοί, λέτε, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξετάσεων και δοκιμασίας λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου. Παρουσιάζεται μια εικόνα ψεύτικη, ότι δεν γίνονται σήμερα εξετάσεις οδήγησης και έρχεστε να λύσετε το ζήτημα με επίγουσες διαδικασίες. Εξετάσεις γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας δεν γίνονται για διάφορους λόγους, γιατί δεν υπάρχουν εξεταστές, γιατί δεν έχουν εξασφαλιστεί κατάλληλοι χώροι σε λιγότερες από 15 περιφερειακές ενότητες. Όμως, αυτή η ψεύτικη εικόνα που προβάλλεται προκειμένου να αιτιολογήσετε τις κατάπτυσες διαδικασίες που επιλέγετε, δείχνει ότι η επιστροφή στο παλιό διάτριτο σύστημα εξετάσεων που συντηρούσατε χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου μεταβατική. Και τέλος πάντων, η μια βδομάδα επεξεργασίας και διαβούλευσης, αυτό είναι το πρόβλημα. Το νομοσχέδιο δεν είναι μόνο των μεταφορών, αλλά και άλλων 8 υπουργείων. Και τώρα με τις 5 τροπολογίες τα Υπουργεία έγιναν 11, 12 τα οποία είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο μέρος με τα 5 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών. Το νομοσχέδιο καταργεί 12 άρθρα. Μεταξύ αυτών και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 για την τέλεση αξιόπινης πράξης κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών ή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς από τους εμπλεκόμενους. Τι έχουμε να πούμε? Είναι παρθαμολογούμενο, όλοι μιλούν για το σαθρό, διάτητο και αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο στο ζήτημα εξετάσεων οδήγησης που ο λαός το πληρώνει αρκετά χρόνια και πάνω απ' όλα δεν εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια. Ένα απόστημα που δεν σπάει, που συντηρείται, αυξάνει σε ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο με υπέρογκα ποσά που πληρώνει ο κάθε υποψήφιος οδηγός για το δικαίωμα να αποκτήσει άδεια οδήγησης, να την επεκτείνει, να την ανανεώσει. Η αδιαφάνεια και η διαφθορά είναι συνυφασμένες με αυτό το σύστημα που δημιουργεί την αντικειμενική βάση να δημιουργούνται και να ενισχύονται. Στο μηχανισμό θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, όσα πρότυπα κι αν ενσωμάτωσε στη λειτουργία του, κυριαρχούσε η αδιαφάνεια με υποβάθμιση συνολικά της οδικής συμπεριφοράς με την καθοριστική επίδραση στην οδική ασφάλεια. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που κυριαρχεί η πελατειακή σχέση, ιδιαίτερα το γρηγορώσιμο και όχι η ουσιαστική εκπαίδευση για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται και την αντικειμενική εξέταση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται με τραγικό τρόπο στα τροχαία δυστυχήματα. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 1.250.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις και εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην απώλεια ζωών από τροχαία δυστυχήματα. Στην Ελλάδα, από το 10 μέχρι το τέλος του 2017, με βάση τα στοιχεία, είχαμε 94.797 τροχαία ατυχήματα με 7.143 νεκρούς, 9.315 βαριά τραυματίες, 108.700 σχεδόν ελαφρά τραυματίες. Το 58% των τροχαίων γίνονται στην Αττική, με το 27,8% των θανάτων.
ενώ είναι προφανής η αναγκαιότητα αλλαγών στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται με διαφάνεια η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συμβολή του στην οδική ασφάλεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρόσχημα τα προβλήματα στη διαδικασία διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών, που δημιούργησε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος 4599 του 19, επανέρχεται στο θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρχε της ψήφισης αυτών των διατάξεων, το οποίο όλοι καταγγέλατε. Βεβαίως, και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελούσε λύση, γιατί πολλές από τις πλευρές που και εμείς είχαμε αναδείξει κατά την ψήφισή του αποτέλεσαν εμπόδιο στη διενέργεια των εξετάσεων. Γι' αυτό και δεν είχαμε συμφωνήσει. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει το παλιό θεσμικό πλαίσιο, που όλοι συμφωνούν ότι είναι διάτητο, θεωρούμε ότι δεν θα είναι προσωρινή λύση. Ο ισχυρισμός ότι μετά από 6 ή το πολύ 9 μήνες η υποσύσταση επιτροπή θα καταλήξει σε πρόταση για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών αποτελεί πρόφαση για τη διατήρηση του ίδιου μηχανισμού. Κατανοούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αρκετοί υποψήφιοι οδηγοί και επαγγελματίες που θέλουν να επεκτείνουν την άδεια οδήγησης ταλαιπωρούνται και εξυπηρετούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Όμως η επιστροφή στο παλιό σύστημα δεν αποτελεί λύση. Τα προβλήματα παραμένουν και είναι η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της οδήγησης ως εμπόρευμα, η επιλογή ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας, η διατήρηση διάτητων και αδιαφανών διαδικασιών, η υποστελέχωση των υπηρεσιών των διευθύνσεων μεταφορών των περιφερειών, όπως και σε άλλους τομείς του δημοσίου, που η κανονικότητά σας θα τη συνεχίσει και γενικότερα η αντιμετώπιση των όρων ζωής και εργασίας των ανθρώπων ως ζητήματα που υποτάσσονται στην κυκλοφορία σε όλους τους τομείς. Με το άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών, που θα είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Δεν διαφωνούμε στην κατάργηση των εξετάσεων για την ανανέωση της άδειας των ηλικιωμένων. Στηρίξαμε και στην προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση τη θέση μας ότι για την ανανέωση άδειας οδήγησης των ηλικιωμένων, ο έλεγχος αξιολόγησής τους της ικανότητας οδήγησης να συνδέεται κυρίως με τα ιατρικά δεδομένα και όχι για την πρακτική άσκηση εξέταση οδήγησης. Τα ιατρικά δεδομένα να σχετίζονται όχι μόνο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων οφθαλμίατρου και παθολόγου που υπάρχουν και είναι μέχρι σήμερα, αλλά και με τον εντοπισμό γνωσιακών λειτουργιών. Αν δηλαδή ξεχνάει, αν έχει Αλτσχάιμερ, την ταχύτητα των αντανακλαστικών, δηλαδή με ένα ολοκληρωμένο και εντελεχή ιατρικό έλεγχο και από νευρολόγο, ρηλά κτλ. Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Οι ιατρικές εξετάσεις να γίνονται χωρίς παράβολα, αλλά δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία. Εσείς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιες μικρές διαφορές, δεν αντιμετωπίζετε τους ηλικιωμένους και υπερήλικους οδηγούς σε αυτή τη βάση, στη λογική της πρόληψης των προβλημάτων υγείας και της δωρεάν επανεκπαίδευσης, αλλά στην πραγματικότητα σαν μια πηγή εσόδων. Προβλέπεται, όπως το άρθρο 3. Αμοιβή από τον οδηγό στη δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή, στο τριπλάσιο από αυτό που προβλέπεται ως κατώτατο όριο αμοιβής, το συμβεβλημένο με το δημόσιο γιατρών. Καταργείται την καθολική απαγόρευση σκήνης των τετράχρονων μοτοσυκλητών, τις γουρούνες όπως λένε, με τις οποίες εμείς συμφωνούμε, είχαμε διαφωνήσει με αυτό στην προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση. Συμπερισματικά, πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα άρθρα δεν αποδεχόμαστε εμείς την επιστροφή σε ένα διάτητο σύστημα εξετάσεων οδήγησης που δεν υπηρετεί την οδική ασφάλεια και τις αρχές ασφαλούς κυκλοφορίας, με σεβασμό στους εξεταζόμενους, που δεν εξασφαλίζει την διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, δημόσιες πίστες εξέτασης, αξιοπρεπείς όρους εργασίας, εξεταστών και εκπαιδευτών, στελέχος των υπηρεσιών, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση των εξεταστών και των οδηγών. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλα άρθρα των Υπουργείων, όπως είπαμε και προηγουμένως. Με τη ρύθμιση του άρθρου 7 φέρνει μειώσεις στο ειδικό τέλος μείωση εκπομπών αερίων ρήπων. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με αυτή η εξισορροπή τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός, καθώς οι αυξήσεις που χθες ανακοίνωσε στην Επιτροπή ο Υπουργός είναι σημαντικές, είναι μεγάλες, αφορούν το σύνολο των λαϊκών οικογενειών. Θα είναι φωτιά έως και 20% σαν πρώτη δόση του αντιλαϊκού πακέτου διάσωσης της ΔΕΗ, μεταφέρει στις πλάτες του λαού τις συνέπειες απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η λυπητερή περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα μέτρων όπως απολύσεις εργαζομένων και κλείσιμο λιγνητικών μονάδων. Είναι βαρύς ο λογαριασμός της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα λαϊκά στρώματα. Η στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετήθηκε πιστά από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα οδηγεί σε τεράστια κέρδη για τους μονοπωλιακούς ομίλους σε βάρος του δικαιώματος του λαού για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Ο λαός δυσκολεύεται, πολλοί αδυνατούν να αποπληρώσουν τους πανάκριβους λογαριασμούς, η ενεργειακή φτώχεια εξαπλώνεται. Οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τους σχεδιασμούς αυτούς, αλλά καλούμε σαν ΚΚΕ το εργατικό λαϊκό κίνημα να αντιμετωπίσει και να συγκρουστεί με το κυβερνητικό σχέδιο. Η κυβέρνηση με το άρθρο 10 θέτησε προτεραιότητα και διευρύνει το πλωστάσιο με απανωτές ρυθμίσεις για την επιχειρηματική αξιοποίηση της δημιουργικής περιουσίας. Με το άρθρο 13 της ρυθμίσης για τους ΦΟΣΔΑ προκαλεί τον λαό της Αττικής και ιδιαίτερα όσους κατοικούν στις πόλεις κοντά στη Χωματερή. Δίνει στους Δήμους που υποδέχονται τους ΦΟΣΔΑ να διοχετεύουν νόμιμα τα όποια αντισταθμιστικά που δίνονται για το περιβάλλον να τα αξιοποιούν σε δράσεις ενσωμάτωσης και εξαγοράς. Τα ποσά αυτά προέρχονται κατευθείαν από την τσέπη των λαϊκών οικοκυριών της Αττικής. Ο Δήμος Φιλής, ο Δήμαρχος που βρίσκεται πίσω από αυτή τη ρύθμιση, ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία του στην επέκταση λειτουργίας της Χωματερής και μέχρι τώρα διαχειρίζονταν τέτοια ποσά ως αντισταθμιστικά. Και δικαίως λέμε εμείς, δεν τον έσωσαν ούτε βέβαια το περιβάλλον, αλλά ούτε περισσότερο και τα χρέη του Δήμου που είναι δυσθεώρατα. Σε συμπαιγνία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, με το Δήμαρχο μαζί συμφωνήσατε για την επέκταση της Χωματερής της Φυλής. Το λόγο έχει ο λαός με την οργάνωση του αγώνα και την αποφασιστικότητά του να μπορεί να επιβάλλει το δικαίωμα για τη ζωή που του αξίζει. Και το αίτημα να κλείσει τώρα η Χωματερή θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις στην περιοχή. Με τις ίδιες διαδικασίες, σε συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, προχωράτε μαζί σε υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό σχεδιάζεται και με τον σοκιαλιστικό νόμο, επιδιώκοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των αντιεργατικών νόμων, παλιών και καινούριων. Οι εργαζόμενοι των ισχύοντα συνδικαλιστικό νόμο, με μαζικές διαδικασίες, αγωνίζονται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες, κάτω από την εγωδική και κρατική τρομοκρατία για το ψωμί των παιδιών τους. Αυτό δεν το θέλετε. Εσείς με 39% μειοψηφία στο λαό καταδικάζετε με την αντιεργατική σας πολιτική τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Τσακίζετε μαζί με την εργοδοσία τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για να βελτιώσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας. Σας λέμε ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν πει την τελευταία λέξη. Το κίνημα αργά ή γρήγορα θα ανατρέψει την αντιεργατική αντιλαϊκή πολιτική. Ως ΚΚΕ προσπαθούμε αυτό να μην καθυστερήσει. Με την πρωτοπόρα δράση του κομμουνιστών στο εργατικό κίνημα, ανοίγουμε δρόμο, οργανώνουμε μαζί με κάθε τίμιο αγωνιστή τον αγώνα για να εμποδίσουμε, να δυσκολέψουμε την αντιεργατική σας πολιτική. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο των συνδικάτων που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ στις 7 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα διεκδικήσουν σύγχρονους όρους δουλειάς, ζωή με δικαιώματα. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής και στην ψηφοφορία θα πάρουμε θέση επί των άρθρων και των τροπολογιών που έχετε καταθέσει.